η εταιρεία ελληνική γλώσσα και μουσική είναι η περιοχή για την χοροδία μικρασιατών μεγάλου τάστου, διότι πάντοτε είναι πρόθυμη και συμμετέχει στις φωτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου και όπως και παλιότερα και σήμερα θα προσπαθήσουν να μας μεταφέρουν στοιχεία από τη ζωή των αλυσμόνητων πατρίδων της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα από τα Λάσσατα. Τους ευχαριστούμε, τους συγχαίρουμε. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε όλους εκείνους οι οποίοι συνήργησαν ώστε να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση. Πρώτα τον Δήμο Ηρακλείου, δεύτερο τον ακούραστο δάσκαλο της χοροδίας, τον κύριο Ανδρέα Γιακουμάκη, και ιδιαίτερα σε εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και ήρθατε να συζήσουμε όλοι μαζί αυτό που θα μας παρουσιάσει η χοροδία. Σε ευχαριστούμε. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι που μας τιμάτε απόψε, είναι αλήθεια ότι σε εκείνον τον ευλογημένο τόπο που λέγεται Αλάτσατα στην Μικρασία, οι θρησκευόμενοι και καλοκάγαθοι κάτοικοί του κάθε χρόνο τον Νοέμβρη ζούσαν κάτι ξεχωριστό. Ζούσαν ένα μεγάλο πανηγύρι, το πανηγύρι της Παναγιάς μας. Έτσι το λέμε και ακόμη εμείς σε άλλα Σαθιανή. Η Παναγία γιορτάζει πολλές φορές το χρόνο. Εμείς σε άλλα Σαθιανή λέμε η Παναγιά μας γιορτάζει σήμερα, στις 21 του Νοέμβρη. Ήταν σπουδαίο θρησκευτικό γεγονός και ευκαιρία για γλέντι και ξεφάντωμα. Έτσι, οι διαδικασίες, οι προετοιμασίες και τα λοιπά άρχιζαν πριν και τέλειωναν μετά. Οι επισκέπτες ήταν πολλοί και από τα γύρω χωριά και από τα κοντινά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εμείς τώρα οι μικρασιάτες του Μεγάλου Κάστρου που είμαστε ακόμη και επιμένουμε, είμαστε πιστοί στην προσπάθειά μας και στην αγάπη μας στη μικρασιατική παράδοση και κυρίως στη μουσική μικρασιατική παράδοση, θα προσπαθήσουμε πάλι απόψε, θα σας τραγουδήσουμε τραγούδια μικρασιάτικα και άλλα τσαθιανά, θα σας χορέψουμε χορούς μικρασιάτικους και όχι μόνο και της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Κρήτης, και θα προσπαθήσουμε γενικά να σας ευχαριστήσουμε και να σας ψυχαγωγήσουμε, να σας διασκεδάσουμε. Για όλα αυτά που θα κάνουμε θέλουμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν το Δήμο Ηρακλείου και ιδιαίτερα τον κύριο Γιώργο Αντωνάκη, ο οποίος κάθε φορά είναι αρρωγός στην προσπάθειά μας, δεν μας στεναχώρησε ποτέ. Την εταιρεία Ελληνικής Γλώσσης και Μουσικής που μας δέχτηκε τώρα και μερικά χρόνια υπό τις σκέπτες και την αιγίδα της και μας φροντίζει σε κάθε προσπάθειά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συντελεστές όλους αυτής της εκδήλωσης. Τα παιδιά της ορχήστρας που θα σας τα παρουσιάσουμε, τον Όμιλο Παιδείας και Πολιτισμού Αετό Γιάννης και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Γιάννη Παναγιωτάκη, ο οποίος σε όλες τις εκδηλώσεις μας προσφέρεται ανιδιοτελώς να μας παρουσιάσει τους παραδοσιακούς χορούς. Τον κύριο Λαγουδιανάκη Κώστα, ο οποίος προσφέρθηκε και μας έγραψε δύστιχα κριτικά πάνω στη δική μας αλατσατιανή παράδοση και στο ρίζωμά μας στην Κρήτη. Και να καλέσω στο βήμα την κυρία Μαλβίνα τη Σφίγγα Δακτυλά να μας πει και αυτή δύο κουβέντες για την αγαπημένη Ιωνία και την αγαπημένη Μικρασία. Αγαπητοί μας, καλησπέρα.
αγαπημένα μας θαλάτσα, πατρίδα των γονιών μας και των προγόνων μας. Νοερά απόψε, θα βρεθούμε εκεί, στα Λάτσοτα, στο Παναγύρι του Αλατσάτου, όπως έλεγα. Ελάτε μαζί μας, θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι και πιστεύουμε και θα περάσουμε όλοι, πολύ όμως. Υποκλίνομαι στην αγάπη σας. Άλλοι πιστοί διαβαίνουν τώρα το κατόφλι της. Με στοργή τους υποδέχουν. Η μάνα του Χριστού. Τεσμενή, καπετάν Νικόλα Λιά, να εξασφαλίσει την άδεια του καπουδάν Πασά για την ανέγερση ενός μεγάλου ναού που θα αντικαθιστούσε την παλιά Παναγιά. Η νέα Παναγιά ανοικοδομήθηκε το 1833 και 40 χρόνια αργότερα η ευημερούσα πολιτεία ανέθεσε στον ξακουστό Ιωάννη Χαλεπά, πατέρα του γνωστού γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, την ανέγερση του μεγάλου τέμπλου, την ανοικοδόμηση και την κατασκευή του, που κόστισε το υπέρογκο για την εποχή ποσό των 710 λιρών. Η Παναγιά, μητέρα στοργική, αγκάλιαζε όλους τους κατοίκους του οικισμού και αποτελούσε σημείο ευλάβειας και θεοσέβειας που χαρακτήριζε όλους τους Αλατσατιανούς. Thank you.
κοπλεονικό, τη Λουλού, την Άννα. Τον μεγάλο. Θυμάμαι τον Ανεστάση, τον Νικολή, τη Μέρκη. Δεν ακούγεστε. Θυμάμαι στην αυλή της εκκλησίας, στην ανθισμένη λεμονιά. Μοσχοβολούσε, αγαλίαζε η ψυχή μου. Χάσε πια τα τραγούδια. Η χαρά της ζωής. Ήταν τόσα πολλά τα αλατσατιανά τραγούδια που θαρώ ότι οι αλατσατιανοί δεν κάναν άλλη δουλειά παρά να παίζουν τα τουμπελέκια όλη μέρα στο σπίτι τους και να χορεύουν. Δεν είναι ρίσκο, δεν είναι το 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 δεν είναι το
είπε το τραγούδι από τα χείλη των Αλατσατιανών, μικρών και μεγάλων. Από το τίποτα έβρισκα τα φορμή για γλέντι, χορό, τραγούδι. Μα εκεί που τα έδιναν όλα και άφηναν τη μερακλή δική τους ψυχή να γεμίσει, να πλημμυρίσει μεράκια και σεβδάντες, να πνίξει τα φαρμάκια της ζωής, να διασκεδάσει το χάρο, ήταν το πανηγύρι της Παναγιάς τους.
μέρες πριν άρχιζαν τις προετοιμασίες για το πανηγύρι. Αναβρασμός επικρατούσε στα σοκάκια του Αλατσάντου, από το πιο αρχοντικό μέχρι το πιο ταπεινό. Κυράδες, κόρες, παρακόρες, ρίχνοντας τη δουλειά για να είναι όλα έτοιμα στο πανηγύρι. Σαπούνιζαν τα πατώματα, άσπριζαν τους τοίχους και ό,τι είχε και δεν είχε βελούδο, καναπέδες, κυλίμια, καρέκλες, όλα έβγαιναν στις αυλές για να τα δει ο ήλιος να αφρατέψουν. Άνοιγαν τα καλά σεντούκια και έβγαζαν τα καλά κεντήματα για να τα στολίσουν στη μεγάλη γιορτή. Όλα ήταν έτοιμα. Διπλοσιδέρωναν τα λινά τραπεζομάντιλα με τα κοφτά και τις δαντέλες για να τα στρώσουν στο γιορτινό τραπέζι. Thank you.
20 του Νοέμβρη. Παραμονή των εισοδίων. Μύριζαν πάστρα τα σπίτια και μοσχοβολούσαν τα σοκάκια του αλατσάτου από τα γλυκά και τα φαγητά που ετοιμάζονταν για τη μεγάλη γιορτή. Οι νοικοκυρές έβαζαν όλοι τους την τέχνη για να ευχαριστήσουν δικούς και ξένους που θα κάθονταν στο γιορτινό τραπέζι. Τα καλμπούρια με μπόλικο πετιμέζι, τα μπουρέκια, οι χαλβάτες και οι λουκουμάτες είχαν την τιμητική τους. Όμως, αυτό που τα επισκίαζε όλα, ακόμα και τα φρέσκα ψάρια της αγριλιάς και τα νόστιμα ψητά του φούρνου, ήταν η αλατσατιανή τυρόπιτα. Ανθή! Ανθή, έλα κόρη μου! Έλα να με βοηθήσεις να ανοίξουμε φύλλο για τις τυρόπιτες. Έλα και έχουμε πολλές δουλειές. Είναι μεγάλη μέρα για τα λάθη. Μέσα δύο κλαράκια λάδι. Μπράβο. Φτάνει. Και ύστερα λίγο το νερό με το κουμάρι. Έτσι, μπράβο. Χαλεύει και λάδι έχω βάλει. Σκληρώνω τα λεύει, να το θυμάσαι μετά αύριο που θα είσαι λίγο καιρό στο σπίτι σου. Και όχι πολύ λάδι. Ένα κροσοπότηρο μόνο. Αλλά πρέπει να τρίψουμε καλά το αλεύρι, ώστε να πιει όλο το λάδι. Εντάξει, φτάνει τώρα κόρη. Φτάνει. Δεν κολλάνε πια τα χέρια μου. Θα τα φύγω όμως λίγο να ξεκουραστεί. Αλλά εσύ πήγαινε, τι κάνεις. Η ώρα τον είπα το κύριο σου να έρθει να σε πάρει να πάρει στο πλέντι. Αλλά μάνα, εσύ δεν θα έρθω. Εγώ δεν θα έρθω. Αλλά πρέπει πρώτα να ανοίξω φύλλο για τις τυρόπιτες, να τη τηγανίσω και να το κουδηγήσω στο χαρίκλο να τη βάλει τη μια πάνω στην άλλη με πόλη ποτηρή ανάμεσά του. Τώρα που παχαρίκλο, πού είναι αυτή. Δεν την έστειλε μόνο στο φούρνο να πάρει το ψητό. Και τι θα το ψήσει, δεν κάνει τόση ώρα. Να ξέρει, κάπου έπιασε την κουβέντα. Είχα ζουγολογάει πουθενά που κακό χρόνο να μην έχει. Εγώ! Μένα προκάμπω, όλα λάδα μου έρχεται. Μη σε κλετίζεσαι, μάνα. Εγώ είμαι εδώ. Εσύ, κόρη μου, εσύ είσαι η φατήρα του σπιτιού μας. Έπρεπε τώρα να τίνεσαι και να στολίζεις. Άιντε το μαλλιόνο, άιντε και μετά το μετάλλιόνο. Μα κλάνε λάθηκες. Εδώ ο κόσμος κάνετε και εσύ χορεύεις και τραγουδείς. Άιντε, άιντε. Για λεπούλη και εργατιά και την τσαμπουρολόγα. Καλά.
της Παναγιάς. Και άνοιγαν πόρτες και καρδιές για να υποδεχτούν φίλους, συγγενείς, κουμπάρους από την κάτω Παναγιά, το Ρέστερε, το Ζίγκουι και το Λιθρί. Αλλά και από τη Σάμο και από τη Χίο ερχόταν κόσμος, γιατί οι Ελατσατιανοί είχαν συχνό αλυσβερίσει με τούτα τα νησιά. Και η χάρη της Παναγιάς απλωνόταν πέρα από το μικρό κόσμο της Ερυθρέας.
το ρέστερε, το σι, το ζίγκουι και το λιθρί. Αλλά και από τη Σάμο και από τη Χίο ερχόταν κόσμος, γιατί οι Ελατσατιανοί είχαν συχνό αλυσβερίσει με κοιτούντα τα νησιά. Και η χάρη της Παναγιάς απλωνόταν πέρα